Χαίρετε, ένα από τα πιο όμορφα τετράποδα είναι αναμφίβολα το άλογο. Από τα πολύ παλιά χρόνια κατήχε ξεχωριστή θέση δίπλα στον άνθρωπο. Όλοι οι λαμπροί πολιτισμοί στηρίχτηκαν στο άλογο για την πρόοδο και την εξέλιξή τους. Τα άλογα σήμερα είναι συνώνυμο της ομορφιάς. Πολλά τα αγροκτήματα που έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Εκεί κάποιος βλέπει από κοντά τα άλογα στο φυσικό τους περιβάλλον. Πολλοί έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα ζώα αυτά, κυρίως τα παιδιά των πόλεων. Σε ένα αγρόκτημα λοιπόν βρεθήκαμε και εμείς με την εκπομπή «Με γνώση και μεράκι» αυτή την εβδομάδα. Στην περιοχή των Βρασνών του νομού Θεσσαλονίκης, σε μικρή απόσταση από την έξοδο της Εγνατίας Οδού. Κυρία Τάζουγλου, να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι τώρα και να πάμε στον κόσμο των αλόγων, έτσι. Είμαστε εδώ στα Βρασνά, σας βρίσκουμε σε ένα κτήμα το οποίο είναι πρότυπο κατά κάποιον τρόπο, έτσι, και για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και γενικότερα για την Ελλάδα. Όπως είπατε, είμαστε ήδη σε ένα πρότυπο, όντως, αγρόκτημα. Και αυτό γιατί, όχι για τα άλογα, αλλά για την επαναχρησιμοποίηση. Γιατί εδώ, ό,τι βλέπετε, είναι υλικά τα οποία κάτι άλλο κάναν πριν και εμείς τα πήραμε από τα σκουπίδια των σπιτιών ή των μαγαζιών, όχι από τις χωματερές, και τα μετατρέψαμε σε παγκάκια, σε τραπέζια, σε φράχτη. Ο φράχτης, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικός, γιατί είναι από τον πυλώνα της ΔΕΗ, τον οποίο τον κόψαν, τον αλλάξανε τον πυλώνα και τον αφήσαν κάτω. Πήραμε την άδεια και τον χρησιμοποιήσαμε. Η επαναχρησιμοποίηση δεν είναι μόνο στα καθίσματα και στον χώρο γενικότερα, αλλά είναι και στην εκπαίδευση στο αγρόκτημά μας. Μαθαίνουμε στα παιδιά δηλαδή τι μπορούν να κάνουν τα σκουπίδια τους, τα πλαστικά τους. Πλαστικό είναι δυνατόν να το πετάμε σήμερα? Όχι, δεν γίνεται. Το κάνουμε γλάστρα, έτσι, το πιο απλό. Τα τελευταία 7 χρόνια με προσωπική εργασία, πολύ κόπο και άφθονο μεράκι, κατασκεύασαν τις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος. Στο αγρόκτημα, εκτός των άλλων ζώων και πτηνών, υπάρχουν άλογα. Τα περισσότερα γεννήθηκαν εδώ. Τώρα, σαν άλογα όμως, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, φιλοξενούμε 20 άλογα. Τα περισσότερα είναι γεννημένα στο αγρόκτημά μας. Τα αλογάκια είναι ελληνικά και αλβανικά. Και ο χώρος αυτός είναι 6 στρέμματα, αλλά βόσκουν και στα λιβάδια. Πάντα δεμένα και με την υποπτία. Κατά πράσινη φύση γύρω, άλλωστε, έτσι. Και πολύ τυχερή. Φέτος είχε πολύ νερό και δεν είχαμε πολλά έξοδα. Ναι, εδώ για τα έξοδα να πω ότι δεν παίρνουμε επιδότηση για τα άλογα και είμαστε στην ουσία οι υπηρέτες τους. Δουλεύουμε όλο το χρόνο για αυτά. Και ό,τι βγάζουν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο που δουλεύει εδώ το αγρόκτημα πιο ενεργά, είναι για τις ανάγκες τις δικές τους. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα στην κυριολεξία. Έχουμε μεγάλες ανάγκες τα άλογα. Και για αυτά, δηλαδή κτηνιάτρους, εμβόλια, πάλι σε αυτούς έρχονται. Μεγάλες ανάγκες, θα λέγαμε ότι έχουν τα άλογα. Ναι, εκτός από την τροφή τους έχουν. Εντάξει, είναι ανάγκη σε χρόνο καταρχάς, εκτός από τα έξοδα. Πρέπει να είσαι εδώ, να τα ποτίζεις κάθε μέρα, να τα προσέχεις, να κοιτάς αν είναι άρρωστα. Πρέπει να είναι κάποιος εδώ και όχι μόνο εδώ, όπως είπαμε, και γύρω στα λιβάδια, για να τα φροντίζει. Σαν ένα μικρό μωρό είναι βασικά, που αν δεν του δώσεις νερό δεν μπορεί να πάει να πιει. Αν είναι χειμώνας, εντάξει, βρέχει, το χορτάρι έχει νερό, είναι καλυμμένος. Το καλοκαίρι όμως, πού θα το βρει το νερό? Πρέπει να είσαι εκεί για να το προσέχεις, να το ποτίσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως διαχρονικά η κατοχή ενός δυνατού και καλογυμνασμένου αλόγου αποτελούσε δείγμα κοινωνικής ισχύος και προβολής. Από ανάγκη λοιπόν βασιλείς, στρατηγοί και άλλοι πολλοί άρχοντες όφυλαν να είναι καλοί υπείς. Η σχέση του αλόγου με τον άνθρωπο υπήρξε μοναδική. Το άλογο ήταν και φίλος και σύντροφος του ανθρώπου, τον σήκωνε πιο ψηλά από τους πεζούς συνανθρώπους του και του έδινε δύναμη και ταχύτητα. Όργωνε τα χωράφια του και μετέφερε τη συγκομιδή και άλλα αγαθά, καθώς επίσης ταξιδιώτες και πολεμιστές στις μάχες και εξερευνητές σε άγνωστες χώρες. Χρησιμοποιήθηκε για κυνήγι και αργότερα για φύλαξη κοπαδιών, βοηδών. Ήταν ο πιστός σύμμαχος σε αγώνες και προσέφερε ψυχαγωγία σε αγώνες υπασίας. Να πάμε λίγο πίσω στο ξεκίνημα, 10 χρόνια πριν. Ναι. Πώς ξεκινάει όλη η ιστορία?
Η όλη ιστορία ξεκινάει λίγο από την πόλη. Έρχομαι και στο χωριό, βρίσκω τη χαρά μου. Με ποια λογική? Ο πατέρας μας είναι από την πόλη. Παντρεύτηκε τη μητέρα μας, μετακομίσανε στο χωριό και μένανε σε ένα σπίτι με δύο στρέμματα αυλή. Σε αυτό το σπίτι εμείς μεγαλώσαμε συνέχεια μέσα στα ζώα. Πολλά ζώα όμως, όχι απλά ζωάκια που είχε κάποιος στο χωριό. Είχαμε πολλά σκυλιά, σε κάποια περίπτωση ήταν και 50. Είχαμε 40 ειδικά χειρίδια μέσα στο σπίτι μας. Είχαμε παπαγάλους, χελώνες, όλα τα ζώα που έχουν τα παιδάκια. Απλά εμείς τα είχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της μεγάλης αγάπης μας. Να φανταστείτε, είχαμε βάλει κουνέλια για να τα πουλάμε και τα είχαμε φτάσει 300 γιατί κανένας μας δεν τα έσπαζε. Στο τέλος τα χαρίσαμε. Μια μέρα σε αυτό το σπίτι λοιπόν ήρθε ένα άλογο στην αυλή, έτσι ξαφνικά. Αυτό έφυγε από κάποιον που το είχε λίγο δεμένο παραπέρα σε κάποια χωράφια πιο εκεί και ήρθε σε εμάς. Το είδε ο μπαμπάς, μου ρώτησε ποιανού είναι, το πήγε πίσω. Αυτό ξανάφυγε, ξανά ήρθε σε εμάς. Και το έκανε αρκετές φορές, μπορώ να πω. Του άρεσε προφανώς κάτι εκεί σε εμάς. Και έτσι πήραμε απόφαση να το αγοράσουμε αυτό το άλογο. Είναι και ο αδερφός μου που του άρεσε πολύ η περιποίηση ενός αλόγου. Ήταν πρώτη φορά έχουμε συναντήσει άλογο, όχι πόσο μάλλον να έρθει και σε εμάς. Και έτσι έρθαν και γίναν 4 στην αυλή της μαμάς και δεν γινόταν άλλο. Οι κάτοικοι γύρω φωνάζανε, έπρεπε κάπου αλλού να τα πάμε. Και έτσι ήρθαμε εδώ πριν 10 χρόνια. Και πλέον είμαστε με 20 άλογα. Επίσης δεν πουλάμε άλογα. Mm-hmm. Χαρίζουμε μόνο σε ανθρώπους που θεωρούμε ότι τους περνάμε από τεστ στην κυριολεξία, ότι θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν στις ανάγκες των αλόγων. Ωραία εικόνα πάντως πίσω, τώρα διακόπτω. Είναι το μικρό, έτσι, δεν είναι ο γέννητο που πρέπει να είναι αυτό? Το μικρό είναι μιας εβδομάδας, γεννήθηκε 9 Μαΐου. Θυλάζει, είναι δίπλα από τη μαμά του, του μαθαίνει τα μυστικά και αυτή τη στιγμή είναι δίπλα από τον αρχηγό του κοπαδιού, ο οποίος του μαθαίνει άλλα μυστικά. Είναι ο δάσκαλος βασικά, όπως είμαστε εμείς στο σχολείο, έχουμε το δάσκαλό μας και μας μαθαίνει τη ζωή. Έτσι, ο αρχηγός του κοπαδιού είναι ο δάσκαλος για τα άλογα. Του μαθαίνει τι χόρτα να τρώει, πώς πρέπει να προσέχει όταν θα έρθει ο λύκος. Βέβαια εδώ δεν έχουμε, αλλά του μαθαίνει άλλα πράγματα. Πώς να μιλάει, πώς να επικοινωνεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω βέβαια τι λένε, αλλά ο πατέρας μου τα έχει καταφέρει, καταλαβαίνει αρκετά από αυτά που λένε. Πάμε λοιπόν μέσα να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται, έτσι, τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Εδώ εκτός από το να υπέβει κάποιος, μπορεί να μάθει, να ενημερωθεί, να έρθει πιο κοντά στη φύση. Με πολλή αγάπη αλλά και μεράκι το προσέχουν. Περνούν ατελείωτες ώρες για τον καλοπισμό των αλόγων αλλά και των εγκαταστάσεων. Μας μιλούν για τα άλογα με περίσσια αγάπη. Μας είπε προηγουμένως η κόρη σας ότι εσείς μπορείτε και συνεννοείστε με τα άλογα, ότι είναι υπάκουα σε εσάς. Τα άλογα βασικά έχουν τρόπο επικοινωνίας, επικοινωνούν μεταξύ τους. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει ο άνθρωπος τη γλώσσα επικοινωνίας τους. Αν δεν καταλάβει τη γλώσσα επικοινωνίας τους, τότε μπορεί να επικοινωνήσει και αυτά μαζί τους άνετα. Η γλώσσα είναι η γλώσσα του σώματός τους, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν από λέξεις, αλλά καταλαβαίνουν από κινήσεις, έτσι, δεξιά-αριστερά, πίσω-μπρος. Αν το καταλάβεις αυτό, μπορείς να επικοινωνήσεις και να εκπαιδεύσεις ένα λόγο καλά. Λένε ότι ένας καλός εκπαιδευτής αλόγων ακούει τα άλογα να του μιλάνε. Ένας πολύ καλός εκπαιδευτής αλόγων ακούει τα άλογα να του ψιθυρίζουν. Αυτά για την... Τώρα, εδώ στον κύκλο που σας συναντάμε, έτσι, εμείς δεν γνωρίζουμε πολλά από άλογα, τι ακριβώς κάνετε με το άσπρο άλογο που σας συναντάμε? Το όνομά του δεν ρωτήσαμε. Αυτός είναι ο Άδωνης. Είναι ένα αρσενικός ευνούχος. Σε ηλικία 20 χρονών, πολύ εκπαιδευμένος, πολύ ήσυχος και κυρίως το χρησιμοποιούμε για εκπαίδευση υπασίας, για να μάθουμε τον κόσμο να κάνει υπασία. Γι' αυτό προσπαθεί να επικοινωνήσει τώρα μαζί μας, έτσι. Ναι, προσπαθεί να σε γνωρίσει τώρα. Τα άλογα επικοινωνούν μεταξύ τους, γνωρίζονται μύτη με μύτη, μυρίζοντας. Προσπαθεί να σε μυρίσει. Προσπαθεί να καταλάβει αν είσαι σαρκοφάγο ή αν είσαι δηλαδή εχθρός του. Φοβούνται τα σαρκοφάγα. Αν έχει φάει κρέας δηλαδή σήμερα, μπορεί να φύγει μακριά. Προφανώς δεν έχει φάει κρέας σήμερα. Λοιπόν, αυτός ο κύκλος είναι ένας χώρος όπου εκπαιδεύουμε τα άλογα και εκπαιδεύουμε και σε πρώτη φάση τους αρχάριους υπείς. Έτσι, όταν μάθουν κάποια βασικά μαθήματα, 2-3 μαθήματα βασικά, μετά βγάζουμε τα παιδιά έξω για να κάνουμε κάποια παραπάνω μαθήματα υπασίας. Όταν αναβάζουμε για πρώτη φορά ένα ναυάτι επάνω, εκείνο που προσπαθούμε να του δείξουμε είναι η σωστή στάση που θα κάθεται πάνω στη σέλα, έτσι. Η σωστή
θέση του αναβάτη είναι μία νοητή ευθεία που ξεκινάει από το κεφάλι, εδώ, τους ώμους και τις φτέρνες. Αυτή είναι η νοητή ευθεία μας. Αυτή είναι η θέση του αναβάτη επάνω. Κάθετα πρέπει να είναι πάνω στη σέλα, έτσι. Είναι μια νοητή ευθεία κεφάλι, ώμοι, φτέρνες. Ούτε μπροστά, ούτε πίσω, ούτε καμπουριάζουμε, ούτε σκύβουμε, ούτε το κεφάλι πίσω. Συνήθως δεν βάζουμε χαλινάρια. Αυτά είναι τα χαλινάρια, είναι το τιμόνι του αλόγου. Συνήθως στο πρωτάρι, γιατί βλέπεις ότι το τραβάει και το πονάει. Ναι. Το χαλινάρι είναι ένα σίδερο μέσα στο στόμα του, το οποίο ο πρωτάρις όταν δεν ξέρει και το τραβήξει πάρα πολύ, τότε πονάει. Το άλογο αισθάνεται και μία μύγα επάνω του. Αυτή τη στιγμή τεινάζει το κεφάλι του επειδή τον αχλούν οι μύγες. Οπότε το χαλινάρι μας πρέπει να είναι πολύ ελαφρύ για το λίπο που το δίνουμε. Συνήθως ένα αναβάτη δεν βάζουμε. Αλλά το παιδί είναι λίγο έμπειρος και δεν θα το πονέσει το άλογο. Αυτό είναι το τιμόνι του αλόγου. Τραβάμε και στρίβει. Όταν το πρώτο που λέμε σαν αναβάτη είναι να ξεκινήσει το άλογο. Το άλογο για να το ξεκινήσει υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το πρώτο που κάνουμε είναι να του μιλήσουμε. Πώς το λέμε για να ξεκινήσει. Άιντε. Κάνουμε έναν ήχο. Άιντε. Δεν ξεκινάει. Ξεκινήσω. Είναι τεμπέλικα ζώα τα άλογα. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χτυπήσουμε τα πόδια μας στην κοιλιά του. Για να δούμε, θα ξεκινήσει. Ξεκινάει. Ξεκίνησε. Λοιπόν. Η σχέση του αλόγου με τον άνθρωπο βασίζεται σε δύο πράγματα, στην αληψοσύνη και στον σεβασμό. Πρέπει δηλαδή να μας εμπιστευτεί και για να τον εμπιστευτούμε. Ή το αντίθετο, πρέπει να το σεβαστούμε για να μας σεβαστεί. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάνουμε σαν αναβάτη είναι να του δώσουμε να καταλάβει, επειδή εμένα με σέβονται και με εμπιστεύονται, έρχονται θέλουν να έρθουν πάντα κοντά μου. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε σαν έναν καινούριο αναβάτη είναι να του μεταδώσουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του αλόγου στα αναβάτη και όχι σε εμένα. Αυτά το δούμε λίγο στην πράξη τώρα. Το άλογο κατέλαβε ιδιαίτερη θέση στο χώρο της τέχνης, από τις βραχογραφίες του σπηλαίου Λασκό στη Γαλλία μέχρι τα αριστουργήματα των αετωμάτων του Παρθενώνα, από τα έπι του Ομήρου έως και τη σύγχρονη λογοτεχνία, το άλογο ενέπνευσε καλλιτέχνες όλων των εποχών. Ακόμα και σήμερα, οι ωραιότεροι αδριάντες θεωρούνται εκείνοι των έφηπων που στολίζουν τις κυριότερες πλατείες των πόλεων. Ξεχωριστό άλλωστε είναι το μεγαλείο του οράματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ονομαστό του άλογο, ο Βουκεφάλας, τον μετέφερε μέχρι και την Ινδία. Συναντούμε και Αγίους ως έφηπους, όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Πολλά είναι τα κλέφτικα τραγούδια που κάνουν αναφορά σε άλογα με την έννοια του πιστότερου συντρόφου του πολεμιστή που δεν τον εγκαταλείπει ακόμα και τραυματισμένο, προτρέποντάς τον μάλιστα να καβαλικέψει και πάλι για να συνεχίσουν. Χαρακτηριστικό είναι το λυρικό δημοτικό τραγούδι του λαβωμένου ήρωα προς τον αγαπημένο του άλογο. Ωρε βαστάτε του, ρε κοίτα άλογα. Όλα αυτά, κύριε Δημήτρη, εσείς πώς τα μάθατε εμπειρικά, πώς προέκυψαν? Και από μόνος μου λίγο και πάρα πολύ που διάβασα διάφορα πράγματα. Φέραμε και έναν εκπαιδευτή όπου μας έδειξε κάποια πράγματα εδώ πέρα. Ζούσατε στην πόλη προηγουμένως, έτσι, δεν είχατε κάποια σχέση? Ναι, ζούσα στην πόλη, αλλά επειδή αγαπούσα έτσι τη φύση, πριν από 10 χρόνια αποφασίσαμε και ήρθαμε εδώ και κάναμε αυτό το αγρόκτημα. Έτσι, από εδώ, επειδή μας άρεσε η φύση και τα λοιπά και μας άρεσαν και πάρα πολύ τα άλογα. Το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω ένα άλογα
ένα άλογο και τελικά απέκτησα 19. Το πρώτο άλογο, κύριε Δημήτρη, πώς το έλεγαν? Το πρώτο άλογο ήταν η Μάρο, ήταν ένα κουτσό άλογο το οποίο το είχαν στα ξύλα κάποιοι στα ορεινά χωριά κουβαλούσαν και από το πολύ το βάρος είχε κουτσαθεί και είχε γεράσει. Και το πήραμε εμείς, δεν ούτε να το υπάρξουμε μπορούσαμε ούτε δουλειά να κάνει. Έτσι ξεκινήσαμε το πρώτο μας άλογο. Σε συνέχεια γίνανε κι άλλα, αυτή τη στιγμή τα μισά είναι δικά μας, τα μισά είναι αγορασμένα. Πλούσιες οι δράσεις που γίνονται εδώ στο αγρόκτημα. Όπως μαθαίνουμε, τα μικρά παιδιά φεύγουν εντυπωσιασμένα από εδώ και σίγουρα έχοντας αγαπήσει πιο πολύ τα άλογα αλλά και την φύση. Να σας παρουσιάσουμε και τα ζώα της περιοχής. Δεν θα τα δούμε ζωντανά, γιατί θα θέλουμε ελεύθερα να ζούμε, εντάξει. Αλλά θα δούμε εικόνες τους για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε. Και ας αρχίσουμε πρώτα από λίγο πιο δύσκολα. Θα σας δείξω μέρη ζώων και θα μου πείτε αν τον γνωρίζετε φυσικά, φυσικά. Κύκνος. Κύκνος, σωστό. Εγώρουνι, αγρήγορουνι. Αγρήγορουνι. Κοτοπουλάκια. Γάτα. Κοτοπουλάκια. Γάτα. Γατάκι. Δεν το υπόλοιπο μεράκι. Γάτα. Σκύλος. Το ξέρετε τι έχουμε ζυγούς εδώ, ε? Σκατζόχυρος. Σκατζόχυρος. Ο σκατζόχυρος τι καλό κάνει σε εμάς εδώ, στους ανθρώπους. Την πάει. Τρώει. Δεν μας την πάει, τι τρώει. Τι τρώει. Γάτα. Τι τρώει. Κουνούπια. Φίδια. Συμπίχνω. Φίδια. Και ένα άλλο εδώ πέρα ωραίο ζωάκι, το βλέπουμε κι εμείς. Το πρόβατο. Είναι ένα μεγάλο πτηνό. Πιο μεγάλο φόρο. Και τι έχουμε στην περιοχή μας να το κάνουμε. Ιδιαιτέρως αγαπητά φυσικά είναι τα πουλαράκια, να και το πιο νέο μέλος της οικογένειας. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο δεύτερο κομμάτι του υπόκοσμου, στο περιβαλλοντικό, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά ενημέρωση στην ουσία. Γιατί η εκπαίδευση, εντάξει, την κάνουμε στα σχολεία. Εδώ ερχόμαστε για πιο χαλαρά, ενημερώνουμε τα παιδιά. Έχουμε δύο ενότητες. Η μία είναι η οικοδημιουργή, η φυσική δόμηση βασικά. Απλά εμείς το λέμε οικοδημιουργή. Και η άλλη είναι η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής μας. Στους οικοδημιουργούς μαθαίνουμε στα παιδιά πόσο από το χώμα που έχουμε και τα υλικά που βρίσκουμε εδώ τριγύρω μας μπορούμε να το κάνουμε υλικό για χτίσιμο. Και χτίζουμε κιόλας μαζί τους. Πώς γίνεται αυτό, λέω. Αυτό ξεχωρίζεις καταρχάς αν έχεις πυλό εκεί που είσαι, αν το χώμα σου είναι αργυλώδης δηλαδή. Προσπαθείς να δεις πόσο περιεκτικότητα έχει, δηλαδή αν σου κάνει για χτίσιμο. Το αναμειγνύεις με χώμα του ποταμού κυρίως είναι το καλύτερο και λίγο άχυρο. Κάνεις πατητήρι όπως το μπέλι, φτιάχνεις το μείγμα σου και κάνεις μπάλες κόμπ. Κόμπ μπάλες λέγονται τα συγκεκριμένα τούβλα, είναι στρόγγυλα, δεν είναι τα συνηθισμένα τούβλα που ξέρουμε. Και στην πορεία με μια τεχνική με τα δάχτυλα σηκώνεις ό,τι θέλεις σε ύψος. Και οι διαμορφίες αυτών είναι ότι γίνονται καμπυλώδεις τα κτίσματα που κάνεις. Έχουμε πάνω τον φούρνο φτιάξει έτσι και είναι λίγο στρόγγυλος, είναι πολύ όμορφος. Φυσικά, επειδή είναι υλικά της φύσης και το χρώμα του είναι φυσικό, δεν χρειάζεται βάψιμο. Βέβαια το βάφουμε σε περίπτωση που μας αρέσει και κάτι διαφορετικό. Το βάφουμε πάλι με φυσικό τρόπο, με φυσικά χρώματα. Και ο σοβάς γίνεται και με την κοπριά των αλόγων. Και εδώ έρχονται τα άλογα. Και επειδή είχαμε τα άλογα, ξεκινήσαμε τη φυσική δόμηση. Είχαμε μια βάση, λίγο ανησυχία μέσα μας και βγάλαμε και το πρόγραμμα οικοδημιουργή. Το άλλο είναι η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής. Το συνηθισμένο στα αγροκτήματα είναι να συναντάμε ζώα. Είτε άλογα σε αγροκτήματα με άλογα, είτε οικόσιτα ζώα γενικότερα. Εδώ εμείς είχαμε και τα άλογα που τα έχουμε ακόμη, αλλά και ζώα οικόσιτα του χωριού, αγελάδες, προβατάκια. Η συντήρησή τους δεν μπορούσε να καλυφθεί πια από εμάς. Ο χρόνος, όχι τα έξοδα. Και τα αφήσαμε. Τα δώσαμε, δεν τα φάγαμε εννοείται. Δεν τρώμε τίποτα, είπαμε, από τα δικά μας. Γι' αυτό έπρεπε κάτι να κάνουμε για να παρουσιάσουμε στα παιδιά τη χλωρίδα και την πανίδα κυρίως που κάναμε μέχρι τότε. Εκεί πάλι ανησυχία μέσα μας και λίγο το ίντερνετ, γιατί είμαστε και παιδιά του ίντερνετ. Και αρχίζουμε και παίρναμε ιδέες γενικά του τι γίνεται. Πολύ εμπεριστατωμένες για μένα απόψεις και παιχνίδια. Είχε το WWF, από όπου και πήρα πολλές ιδέες. Και τα προσάρμοσα στα δικά μας δεδομένα, στα δικά μας ζώα. Με τη βοήθεια του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνιας Βόλβης, επίσης κάνουμε προγράμματα εδώ όλο το χρόνο για ενημέρωση για τα απειλούμενα είδη, κυρίως πτηνών. Έρχεται εδώ ο Φορέας και ενημερώνει παιδιά.
αλλά και πολλά περιβαλλοντικά παιχνίδια τα οποία κάνουμε μόνοι μας. Παιχνίδια όπως αναγνώριση σε κάρτες, όπως memory, από τα οποία τους μένει η εικόνα, αλλά τους λες και το όνομα. Τζέγκα με τούβλα ξύλινα μεγάλα δικά μας, όπου έχουν γραμμένα επάνω το όνομα των απειλούμενων ζώων. Και αυτό γιατί τα παιδιά έρχονται για να διασκεδάσουν, έρχονται για να μάθουν. Απλά μέσα από το παιχνίδι τους προσπαθούμε τουλάχιστον να μείνει κάτι σε αυτούς, έστω σαν όνομα. Και είμαι σίγουρη ότι όταν φεύγουν αυτό το όνομα, το θυμούνται και πάνε και κάνουν έρευνα. Βέβαια, κάποια βασικά στοιχεία έχουμε δώσει και εμείς εδώ για το κάθε ζώο που απειλείται. Ο Ασπροπάρης, ας πούμε, είναι ένα πτηνό το οποίο ένας αετός, ο οποίος απειλείται, δεν ήταν εδώ στην περιοχή και δεν απειλείται από κάποιον άλλον τρόπο λόγο συνηθισμένο παρά από τα σκουπίδια, την έλλειψη σκουπιδιών. Είτε Ασπροπάρης, τρώει σκουπίδια. Τα περιβαλλοντικά σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε σχολεία στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους εκδρομών. Αρκετοί είναι όμως και οι περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί, φυσιολατρικοί σύλλογοι που τα έχουν ήδη παρακολουθήσει. Ατάζολου λειτουργεί και θεραπευτικά το άλογο. Έχουμε ακούσει, ας πούμε, για την υποθεραπεία. Κάποιος ο οποίος θα έρθει εδώ και θα υπεύσει, έστω για λίγο, θα του κάνει καλό, έτσι δεν είναι? Ναι, θα του κάνει καλό και η ανάβαση και η εικόνα του αλόγου και σίγουρα η επαφή με τη φύση. Μπορεί να είναι πολύ κοντά το χωριό, αλλά τέτοια ώρα, ιδίως που ξεκινάνε και τα πουλιά να κελαϊδούν και λίγο τα φυτά, έτσι, ο αέρας, όλα αυτά εδώ, δημιουργούν μια μαγεία. Και αν αφήσεις τον εαυτό σου και καθίσεις και όχι να τα παρακολουθείς, απλά αφήσεις τον εαυτό σου να ζήσει μαζί τους, ηρεμείς αυτόματα. Τώρα, αν ανέβεις και πάνω στα άλογα, εντάξει, γίνεσαι ένα μαζί τους, μπαίνεις, αν αποφύγεις το φόβο, έτσι. Αν φοβάσαι, δεν θα τα καταφέρεις με τίποτα. Αλλά αν καταφέρεις να ανέβεις επάνω για να είσαι χαλαρός, σε πάει μαζί τους, σε παίρνει. Χαλαρώνεις, ξεχνάς τα πάντα, σου φεύγουν τα άγχη. Ένας άνθρωπος της πόλης και του διαδικτύου, έτσι, πώς κατάφερε να τα βιώσει όλα αυτά και σήμερα να λέει να εξυμνεί τη φύση? Άνθρωπος της πόλης δεν ήμουνα. Ο πατέρας σας ήταν όμως. Ο πατέρας μου ήταν. Βέβαια έχει 38 χρόνια που είναι εδώ. 35 μάλλον, συγγνώμη για την ακρίβεια. Οπότε δεν θεωρείται πια άνθρωπος της πόλης. Θεωρείται του χωριού. Εντάξει, ο πατέρας ξεκίνησε στην πόλη, αλλά στην πόλη πριν 40 χρόνια. Δεν ήταν ακριβώς πόλη εκείνη. Ήταν και δυτικές συνοικίες. Χωριό το έλεγες και τότε. Είχαν και εκεί φύση. Βέβαια καμία σχέση με αυτήν εδώ. Εμείς μεγαλώσαμε στη φύση. Φύγαμε για σπουδές στη Θεσσαλονίκη, γυρίσαμε πίσω. Γυρίσαμε για τη θάλασσα, βέβαια, κυρίως. Αλλά είδαμε ότι στο βουνό ηρεμείς. Στη θάλασσα δουλεύεις. Δεν το συζητώ. Από εκεί βγάζουμε τα λεφτά για να ζήσουμε. Όλοι μας. Αλλά από τον τουρισμό, δηλαδή. Αλλά στη φύση, εδώ στο βουνό, είναι άλλο πράγμα. Γεμίζεις. Δεν το συζητώ. Από το χόρτο που μέχρι τώρα απλά μαζεύαμε ένα ραδίκι, έτσι. Τώρα με τα βότανα, και αυτό μόδα το λένε, βοτανοθεραπεία. Εμένα δεν μου βγήκε σαν μόδα να ανακαλύψω τα βότανα. Μου βγήκε με την ανάγκη ότι βλέπω ότι πεθαίνουν οι προγόνοι μου και δεν θα φύγει αυτό, δεν θα το κρατήσουμε. Οπότε κάπου πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε κι εμείς, γιατί θα φύγουν όλοι και ξαφνικά θα λέμε τι είναι αυτό τώρα, τρώγεται. Όχι δηλαδή για να το πιούμε, για να το φάμε. Και δυστυχώς, έτσι όπως πάμε, πρέπει να μάθουμε όχι να πίνουμε, να τρώμε από τη φύση. Παιδιά εντυπωσιάζονται, τα ακούμε εντυπωσιασμένα τώρα από την επαφή τους με τα άλογα, με τη φύση. Τα παιδιά ενθουσιάζονται και πολύ, όχι μόνο με τη φύση και τα άλογα, με τα παιχνίδια, με την ελευθερία μάλλον για την ακρίβεια που νιώθουν εδώ. Γιατί δεν είμαστε περιφραγμένος χώρος με την έννοια της περίφραξης, αλλά έχουμε όρια από τις βατσινιές, τις ελιές, έχουν ένα όριο γύρω τους, αλλά αυτό είναι πράσινο, είναι χαλαρόν. Όλα τα παιδιά σχεδόν όταν έρχονται αυτό μου λένε: «Κυρία, αχ, πού είμαστε? Είμαστε στον αγρό, ήρθαμε για πικνίκ». Το πικνίκ, βέβαια, όπως το εννοούν αυτοί, όχι όπως το εννοούμε εμείς, γιατί εμείς το εννοούσαμε με τα καλαθάκια, τα κρασάκια μας. Αυτοί το λένε εκδρομή στη φύση.
Και αυτό τους το δίνουμε και χαλαρώνουν. Τώρα στη συνέχεια εννοείται με τα παιχνίδια όπου και να πάνε τα παιδιά. Παιδιά είναι να παίξουν θέλουν. Και όταν είσαι μαζί τους στο παιχνίδι είναι ακόμη καλύτερα γι' αυτά. Και εμείς είμαστε πάντα μαζί τους στο παιχνίδι. Δεν τα αφήνουμε να παίζουν και εμείς είμαστε κάπου αλλού. Έχουμε συνοδούς, παίζουν με τα παιδιά και βλέπουν κιόλας γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η κατάσταση στα σχολεία πια. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τη σχολική βία. Στην ημερήσια εκδρομή το βλέπουμε έντονα αυτό και προσπαθούμε να το αποφύγουμε όσο γίνεται για να το προβλέψουμε. Πώς? Δίνοντας αρμοδιότητα στον κάθε ένα μέσα στο παιχνίδι, διαφορετική άλλος ρόλος, τόσο ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να αρχίσουν να κοντραρίζονται και να απολαμβάνουν όλοι το παιχνίδι. Όμορφες εικόνες που δυστυχώς στις μεγάλες πόλεις έχουμε ξεχάσει. Οι νεότεροι ίσως να μην γνώρισαν ποτέ. Ευτυχώς